Ο μήνας Δεκέμβριος χαρακτηρίζεται ένας από τους πιο δύσκολους του έτους, καθώς πολλές είναι οι οικονομικές του απαιτήσεις στα τέλη κυκλοφορίας των έμφυα και πολλά ακόμη συμπεριλαμβάνοντας τον κατάλογο των πληρωμών. Πολύ δύσκολα. Διότι μετά τις περικοπές και από όλα αυτά που γίνονται, χώρια το ότι φοβάσαι ότι θα έρθουν και χειρότερα, μαζεύεσαι, δίνεις αυτά που πρέπει να δώσεις και μένεις στον άσο. Είναι ο πιο δύσκολος μήνας ο Δεκέμβριος, δεδομένου ότι έρχονται και Χριστούγεννα, οπότε κάτι πρέπει να κρατήσουν και για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι οι Έλληνες. Ναι, εντάξει, τώρα το τραπέζι, όπως είναι έχει το πράγμα, θα είναι φτωχικό, δεν μπορεί να είναι όπως ήταν τα άλλα χρόνια, αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι μαζεύεσαι, σφίγγεσαι, λες να πληρώσεις υποχρεώσεις σου, αλλά δεν βλέπεις προοπτική. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Η μεγαλύτερη φτώχεια είναι αυτή, η φτώχεια της ελπίδας. Είναι ένας δύσκολος μήνας για τους Έλληνες. Πώς δεν είναι δύσκολος ο μήνας, ρε παιδιά. Και από την άλλη μεριά όμως, τι να κάνουμε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα είναι, αλλά πρέπει να είμαστε για τέτοιες υποχρεώσεις μας, για να, και, να έχουμε την απέτηση να είναι και το κράτος απέναντί μας συνεπής. Αν εμείς δεν είμαστε συνεπείς, τι να κάνουμε. Δύσκολα, ότι είναι πολύ δύσκολα. Όχι απλώς δύσκολα. Πολύ δύσκολα, τι να κάνει. Πρέπει από κάπου να βρούμε, να έχουμε κάποιο αποκούμπι. Κάπου πρέπει να έχουμε μια ελπίδα. Πώς θα γίνει. Περισσότεροι βέβαια δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Δεν μπορούν, από ότι πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση, όπως έγινε πράγματα, να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να δίνουν όσα μπορούν. Κάτι είναι καλό αυτό, όσο μπορείς. Αν δεν είσαι δυνατότητα, δεν κάνει κόσμο. Και βέβαια είναι και ένας μήνας ο Δεκέμβριος που ουσιαστικά πρέπει να πληρώσεις 1.200 υποχρεώσεις, όπως λέτε κι εσείς, αλλά και να αφήσεις κάποια χρήματα προς το τέλος που είναι Χριστούγεννα και είναι μια γιορτινή γιορτή. Σύμφωνα με τη δυνατότητα που έχεις, θα ανταποκριθείς και στις απαιτήσεις σου, στις υποχρεώσεις σου. Αλλιώς δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε. Γιατί το να αρνιέμαστε τα πάντα, μην πάει να πληρώνουμε, να λέω εγώ δεν πάω να πληρώσω. Αν πάει ένας, αν πάει άλλος, τότε θα γίνει. Θεωρείτε ότι πολύ περισσότερο θα είναι φέτος αυτοί που θα παραδώσουν τις πινακίδες τους όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας των ανθρώπων? Δεν ξέρω, δεν πιστεύω. Γιατί αυτοί που ήταν να παραδώσουν, εμείς δεν παραδώσαν, ούτε να παραδώσαν. Οι υπόλοιποι τις κρατάνε κατά ανάγκη. Δηλαδή, επειδή το αυτοκίνητο είναι ένα μέσο, ο οποίο δεν είναι τώρα είδος πολυτελείας όπως το παρουσιάζουν. Αυτή είναι ένα μέσο ανάγκης. Και εγώ χρέος πολύ. Έχω να πληρώσω 1.600 ογά. Δεν μπορώ να πληρώσω. Τώρα μου είπαν αυτές τις μέρες, είπαν να γίνει στον λογιστή ρυθμίσεις. 1.600 ευρώ. Δεν μπορώ να πληρώσω, να περιμένουμε ρυθμίσεις να γίνει. Πότε θα γίνει, δεν ξέρω κι εγώ. Αυτό περιμένουμε. Έχουμε να πληρώσουμε 500 ευρώ ΔΕΗ. Είμαστε άνεργοι τόσο καιρό. Δεν δουλεύουμε ποτέ, δεν έβγαινε τίποτα. Να περιμένουμε τι θα γίνει. Γι' αυτό. Είναι ένας δύσκολος οπότε μήνας ο Δεκέμβριος. Πολύ γενικότερα είναι όλοι οι μήνες το ίδιο δύσκολοι. Για τους περισσότερους. Ναι, περισσότερους. Αυτές οι μήνες είναι πολύ δύσκολα. Να, τα καπνά πουλάμε 1,5 ευρώ. Να δουλεύουμε, κάνουμε 3.000 έξοδα, να παίρνουμε ένα χιλιάρκο. Είναι πολύ ζόρικα μήνα είναι. Πολύ δύσκολος είναι. Έτσι εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε. Ας περιμένουμε και αυτό, τι να κάνουμε. Οι μέρες είναι πάρα πολύ μαύρες. Και βέβαια... Συνταξιούχοι μας έχουν δάρει. Και βέβαια πλέον να πούμε ότι οι υποχρεώσεις είναι περισσότερες από ότι... Από τα έσοδα, αλλά και από τις μέρες που έχουμε να διασκεδάσουμε. Τα έξοδα είναι πολλά περισσότερα από τα έσοδα. Ακόμη ένας μήνας που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για οικονομική ανάκαμψη, καθώς τα μέτρα συνεχώς αυξάνονται εις βάρος των πολιτών.